Σερβία, Ελβετία, Ισπανία. Χάλι, ρε φίλε, να σε πω, ρε. Να παίξω τώρα, έχει εδώ Δανία στο 1,75. Να την παίξω τώρα. Μπα και βγάλω τίποτα. Δανία με. Με Σερβία. Να ρίξω ένα τάλιρο τώρα, μπα και βγάλω τίποτα. Μόνο το όμω το παίξει. Όχι, όχι, θα βάλω και εκεί και την Ισπανία ένα διπλό σίγουρο. Και την Πορτογαλία την κόβω καλύτερα. 1,25 λέω, βγάλω. Να ρίξω ένα τάλιρο, λε. Ένα τάλιρο καλό είναι, αλλά πέρσι είχε πάει κουβά στο μίδα. Δηλαδή πηγαίνει ένα κουβά. Θε να συνεχίζει να πηγαίνει κουβάδε. Κοίτα να δει τώρα, επειδή εγώ το κόψω αυτό. Ωραία, ναι. Το έκοψα, λέω, δεν ξαναπαίζω μέχρι το τέτοιο. Έπαιξα την πατρίδα μου την Αλβανία, τώρα Nations League. Ναι. Την έπαιξα διπλό και όταν είδα ότι φάγαμε τον goal, απογοητεύτηκα. Αλλά με το που τελείωσε 1-2, λέω, όπα, λέω, μήπως έχω τύχει πάλι. Και είπα, πήγα, ήρθα ένα δεκάρικο, μεστό, ωραίο, δεν το λυπήθηκα. Γι' αυτό λέω, να ξαναπαίξω τώρα, να δοκιμάσω. Λες. Λέω, αλλά μήπως να κάνουμε αργότερα, γιατί τώρα γράφουμε λίγο για το podcast. Γράφουμε. Ναι, λίγο έχουμε ξεκινήσει εδώ και πόση ώρα. Ραβερφέ, θα με λένε χάστη πάλι. Το Μιχάλη τι κάνει, ρε φίλε. Όχι πάλι. Να με λένε χάσει τώρα. Να με δένουν μπροστά μου που πάλι έχασε. Και είναι και γκίνια αυτό, έτσι. Τι είναι? Να σε βάλουν στο μάτι μετά. Δεν θα μπορεί να πιάσει δελτίο με τίποτα. Ναι, άμα πάω να του πω ότι θα κερδίσει, μου λένε πάει. Χάσαμε, κατάλαβε. Μπράβο. Ωπε, ρε φίλε, πάει, μα έκαψε. Γι' αυτό μετά από αυτή την ευχάριστη, ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Καλωσορίσατε στο τρίτο podcast που κάνουμε για σήμερα. Αυτή τη φορά είναι για development. Είμαι ο Μιχάλης Ατσαρούλιας, εδώ μαζί. Με τον. Ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Ο Χάστης. Ο Χάστης. Στεάε Ρικάρντο. Και λοιπόν, έχουμε και στο σχόλιο σήμερα επίσης να πούμε και τον Alex Boom. Boom! Έτσι, Alex Boom. Πώς την έχω πατήσει σήμερα, έτσι. Ναι, 11 η ώρα τηλέφωνο ζωής, βουλαλάς. Ναι. Βουλαλαλαλα. Δώσε ξεχνά. Θα έρθει ρε εσύ για το podcast. Λέω ρε εσύ, αφού είναι τα παιδιά που θα κάνουν είναι κομπλέ. Θα έρθεις. Και στα τρία podcast μέσα με. Τώρα δεν ξέρω πώς την πάτησα. Είναι η κατρακύλα της του καλοκαιριού που συνεχίζεται μάλλον. Ναι, ένα πολύ καλό καλοκαίρι για τους τρεις μας να πούμε. Η αποστασιοποίηση. Η επιλεκτική αποστασιοποίηση κρύβει δόλο. Αυτό ψάχνει. Δεν έχω αποστασιοποιηθεί όμως. Παιδιά, ψαχτείτε να ξέρετε. Λίγο ψαχτείτε. Ναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω τα παιδιά, να πούμε ότι το καλοκαίρι ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι. Τα παιδιά τα κάψαμε λίγο. Με θεωρούν ηθικό αυτοργό αυτό το πράγμα. Κάναμε λίγο για Γιαντίνη, λίγο για. Και γι' αυτό ψαχτείτε άμα θέλετε. Ναι, παιδιά, ψαχτείτε. Ναι, όχι πολύ. Όσοι επηρεάζετε εύκολα, μην αφήσετε το παιδί. Ναι. Όσοι δεν και δεν συνειάζει. Όλα αυτά βέβαια διαδραματίστηκαν στο Yes to AXA. Μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος. Ναι, ακόμα μία διαφήμιση. Ναι. Ευχαριστούμε το Yes to AXA. Μας το προχώρησε για αυτές τις. Και για τη στέγαση του καλοκαιριού μας. Βέβαια. Λοιπόν, σας άρεσε. Θέλατε σίγουρα κι άλλο. Αργήσαμε ένα δίμηνο, αλλά είμαστε πίσω. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας φέραν καφέδες. Τους συναδέλφους μας φέραν καφέδες και κρουασά να φάμε. Να είστε καλά. Με, δεν με φέρανε κάτι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, Μιχάλη, δεν ήθελες. Εντάξει, ναι, είναι μια αλήθεια αυτή. Λοιπόν, πριν τόνισω μπούμε ότι είμαστε οι δύο πιο ωραίοι άντρες της Θεσσαλονίκης. Εσείς το είπατε. Της Ελλάδας. Το είπατε. Ελλάδας, λοιπόν. Τολμήσα και το είπα. Μετά το Χοπτηρίδη. Μετά τον κύριο Χοπτηρίδη και τον κύριο Ρικούδη. Εντάξει. Πάνε αυτοί οι δύο πρώτα και μετά πάμε εμείς. Ωραία. Λοιπόν, γιατί κάποιες πρέπει να καλύψουμε κάποιες μύτες. Μπράβο. Μπασκετάκι λοιπόν. Development. Από ό,τι βλέπουμε και στα δευτεριά μας. Θα πάθετε όλη πλάκα με το που το δείτε. Μπορεί να ξέρετε κάποιοι, μπορεί να μην ξέρετε. Λοιπόν, είστε 43 ομάδες στην Development. Δευτέρι Μπαϊζόης Βουλαλάς, θα πούμε. Ναι. Κόκκινο στυλό. Κόκκινο στυλό, αν είναι δυνατόν. Τα γράμματα τα βγάζει. Λες και διορθώνει. Τα βγάζω, αλλά Ολυμπιακό είσαι, ρε φίλε. Πού να πας μπροστά όταν είσαι τέτοια ομάδα. Συγγνώμη, Τόπε. Λοιπόν. Να τονίσουμε λοιπόν την development που πέρασε το winter, δηλαδή την περσινή. Όπως το λέει, development. Και ο Καντιώτης το λέει έτσι πολλές φορές. Με κόλλησε, βλέπεις. Λοιπόν, η development που πέρασε στο winter, στο τελικό ήταν η respect με τους bad boys. Τα ανήψια του Batman. Τα ανήψια του Batman, μπράβο. Λοιπόν, η respect, όπως ακούσατε και στο podcast master, βγήκαν οι πρωταθλητές. Okay. Αντάξει, η ομάδα το αξίζανε, ήταν παρέα καλή. Ο μεγάλο μέτοχος κύριος Αξάς τα κατάφερε. Και πλέον η ομάδα αυτή θα βρίσκεται στη Master. Οι Bad Boys είναι, θα παραμείνουν στο development, τα νύψια. Okay. Θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο πολύ αυτούς. Και στο λοιπόν τώρα εδώ βγήκα θετικό. Θυμάσαι τι είχα πει? Στον COVID. Από το ζευγάρι, όχι. Για τη summer της development. Ότι όποια ομάδα από το ζευγάρι μπασκετόσαυρη Jackals κερδίσει θα είναι και πρωταθλητές, θυμάσαι? Ναι. Όσο θυμούνται, παιδιά, πλέον μου χρωστάτε μάλλον κάτι. Άρα δεν είναι τόσο χάστης. Άρα δεν είναι τόσο χάστης, ήξερα τι έλεγα. Κέρδισαν οι Jackals, βγήκαν και πρωταθλητές.
Εντάξει. Απέναντι στους All Stars. Σαλονίκα All Stars. Ναι, συμπαράθεση το πήραν. Βέβαια. Μπράβο, 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 πολλά μπράβο. Πολύ καλό μας. Ένας αντάξιος τελικός. Ναι. Αλλά όταν είσαι All, είναι πώς λέει το ρητό, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος. Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο παλιός ήξερε πώς θα το πάει το παιχνίδι στην παράταση. 43 ομάδες, μας βγάλει δηλαδή την πίστη. Ναι, όλοι, δεν ζητά τελειώσετε ποτέ. Ναι, θα ξεκινήσει, ποτέ. Θα έχει τελειώσει η Summer και εσείς ακόμα θα παίζετε, πιστεύω. Οπότε θα τα πάμε εντάχει λίγο. Και ούτε άλλο δεν ξέρουμε και πολλά για τις καινούργιες ομάδες που έχουν μπει. Ναι, δυστυχώς, παιδιά, δεν σας ξέρουμε. Θα σας μάθουμε. Και στα υπόλοιπα podcast θα σας σχολιάσουμε καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ξεκινάει το κύπελλο την επόμενη εβδομάδα. 16 του μήνα. Ναι, 16 του μήνα. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει μια εβδομάδα μετά. 23 του μήνα. Δεν ξέρουμε, για να μην υπάρχουν ερωτήσεις, ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι περνάνε, τι κάνετε, τι ράνετε. Ναι, να τα μάθετε όλη τελευταία στιγμή, εντάξει. Ούτε οι ομίλοι έχουν βγει, οπότε μόνο ομάδες λέμε η αρχή. Καλή επιτυχία, σας λέμε από τώρα να τα έχουμε, θα τα πούμε και στο τέλος. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, Μιχάλη. Σε Άντλη Σούπε Ψώνια, η πρώτη ομάδα. Η πρώτη ομάδα. Λοιπόν. Η πρώτη ομάδα στο σημειωματάριο του Ζώη. Στο σημειωματάριο του Ζώη, για κάποιο λόγο μάλλον. Μπακαλόχαρτο. Σου έχει βάλει. Σωστό άστρο, τους έχει βάλει. Λοιπόν, σε Άντλη Σούπε Ψώνια, δυνατή ομάδα. Παρέα. Η κλασική ομάδα. Κλασική ομάδα, ναι. Νομίζω παίζουν. Πολλά χρόνια έτσι. Είναι, χρόνια είναι μια ομάδα που έχει βελτιωθεί ραγδαία. Ναι. Από την πρώτη φορά που έχει έρθει στο μπασκετάκι. Ποια χρονιά μπήκε, δεύτερη, τρίτη. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμόμαστε δυστυχώς. Κάναμε κάτι αναδρομές στα άλλα podcast. Ναι. Ας μην κάνουμε και εδώ γιατί. Ναι, ας μην κάνουμε εδώ γιατί θα πάει. Θα μας βαρεθεί. Με 43 ομάδες θα μιλάμε για δύο μέρες εδώ. Ναι, εδώ θέλει πολύ καιρό. Λοιπόν, σε άλλες επεισόδια θα παλέψουν για αυτή τα κλασικά πράγματα. Πάντα παλεύουν. Πάντα παλεύουν. Σίγουρα θα έχουν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο όπως κάθε χρονιά που πηγαίνει, που περνάει. Είχανε βέβαια την απώλεια, δεν κάνω αυτή λάθος, του Χάρη του Νταμπούδη. Ναι, δυστυχώς. Ναι, να μην τα πολύ λέμε, εντάξει, δυστυχώς, αλλά η ομάδα πιστεύω θα έχει ένα κίνητρο παραπάνω πλέον. Να φέτος, ναι. Θα έχει ένα κίνητρο παραπάνω. Θα παίζει και για τον ίδιο. Για τον συμπαίχτη του. Λοιπόν, φεύγουν οι Σιάτλ και πάμε στους Phoenix. Phoenix BC, γιατί είχαμε πολλές ομάδες. Phoenix BC, ναι. Λοιπόν, Phoenix έχουν τα. Τα αδέρφια, πώς λεγόντουσαν, Σκλέπι, θυμάμαι καλά, ή όχι, ή τους μπερδεύω εγώ τώρα. Ναι, είναι. Είναι σίγουρα. Τα αδέρφια, τα βουνά, δίδυμη πύργη, όπως πούμε, πύργη. Μέσα, ναι. Όταν τους είδω εγώ, θα πλάκα. Οι δεινόσαυροι. Οι δεινόσαυροι, τώρα τα πάντα μπορούμε να χαρακτηρίζουμε. Πρέπει να έχουν κι άλλα δύο, ακόμα αδέρφια, ακόμα ένα ζευγάρι αδερφών. Στους BC. BC, ποιοι είναι, ο Μακριχέρι, ποιος είναι ο ένας. Μακριχέρι, να μας ακούς. Όχι ρε, αυτός ο περιφέρεια που παίζει. Είναι η ομάδα Γιώργος Ξανθιώτης με τέσσερα αδέρφια μέσα. Κινητή βίβλος. Κινητή βίβλος ο Γιώργος Ξανθιώτης. Λοιπόν, είχαν πει ο φίλος μου το Βουλαλαλάς. Βουλα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 
αυθόρμητα, λέω τώρα φούλη. Λοιπόν, επειδή εγώ όταν το άκουσα το podcast, μου φαίνονταν να σου βγει και αυθόρμητα. Και έλεγα πώς το έβγαλε. Γιατί όντως για το ζωή παίζονταν ένα τέτοιο. Ναι, εγώ το ήξερα από παλιά. Εμείς το ξέραμε. Εσύ δεν το ήξερε. Εγώ δεν το ήξερα. Μου πέρασε το μυαλό. Υποσυνείδητα, έτσι. Όχι, κόβει το μυαλό μια φορά. Κόβει το μυαλό. Φροηδικό, μου αρέσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φίνιξ. Εγώ στο Σάμερ που του είδα μόνο με του μπασκετόσου μια φορά. Παλεύανε σαν ομάδα. Είναι παρεούλα. Είναι παρέα βασικά. Είναι παρέα, ναι, αλλά εντάξει. Παπα Βασιλείου Μοντζάνη, Τσαπάρα. Ναι, Τσαπάρα. Δημητρίου. Ναι, ναι, ναι. Έχουν εμπειρία, έχουν και λίγο ταλέντο. Ο γιατρός του Κωνσταντινίδη του Δημητρίου από το staff. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Τι γιατρός. Καρδιολόγος, νομίζω. Ω, πες μου, απάντησα. Δεν είμαι σίγουρο. Καμιά εξέταση τώρα, ναι. Έχουμε δελτία να φτιάξουμε. Λοιπόν, τρίτη ομάδα. Ανατόλια Jazz. Λοιπόν, αυτή η ομάδα πρέπει να τονίσουμε πολλά του Ανατόλια. Σάμερ και Winter τα πήγαν εκπληκτικά. Η αλήθεια να λέγεται. Okay. Με τον επαγγελματία τερματοφύλακα. Πρώην επαγγελματία. Πρώην επαγγελματία τερματοφύλακα. Και Μπαντή. Τον πρόεδρο του Πανελλήνου Συνδέσμου Μεμονωμένων Ποδοσφαιριστών. Μπαντή. Σάξο. Σάξο. Σουίτι. Ωραία. Συνέχισε. Λοιπόν. Έχει χάσει όμω ένα πράγμα εδώ. Τι έχω χάσει. Έχουμε χάσει. Δε τι θέσει πόσο ομάδε και παίζουμε τι τη συνδέει. Φίνιξ Jazz. Οι τρεις ήσουν. Οι τρεις. Τι του συνδέει. Για τρεις για ψάξουν να δω. Ήσουν καλός μαθητής το καλοκαίρι. Για να δω. Τι του συνδέει άραγε. Δες λίγο τις ονομασίες. Σιάτλ, Σούπερ Ψώνια, Φίνιξ. Είναι το ερώτημα, όχι της Μαργαρίτας αυτό. Είναι το ερώτημα του podcast τι μέλλον μέλλον. Ναι, τι είναι παιδιά, πράγματι φλαχτείτε κι εσείς. Να το πάρετε το μαύρο ποτάμι γιατί θα τσαρίσουμε. Λοιπόν, έχεις Σιάτλ, έχεις Φίνιξ,
έχεις Jazz. Τρεις ομάδες από τη Δύση. Λοιπόν, κοίτα λίγο. Μετά από αυτό που μου είπες, και επειδή ψάχτηκα πολύ, όπως είχε γράψει ο Λιαντίνης, θα παραλάβει σάρκα. Θα παραλάβει σάρκα. Jazz, εντάξει, κλασική ομάδα, σίγουρα θα έχει υψηλές προβλέψεις. Όσο ακόμα δεν γνωρίζουμε τις καινούριες ομάδες. Οπότε σας περιμένουμε στο γήπεδο, παιδιά. Μια γρήγορη ματιά από τους περίξας ομάδες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι για ακόμη μια χρονιά μπορούν να τα πάνε καλά οι Jazz. Σίγουρα, εγώ το πιστεύω. Και έχουν και το υλικό για να τα πάνε καλά. Αναμένουμε να το δούμε και στο γήπεδο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μια από τις αγαπημένες μου ομάδες, να πω. Η επόμενη. Και εμένα, μου άρεσε αρκετά. Σαλόνικ. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά. Ο Ζώρης μόλις πήγε να πέσει. Το κάνει επίτηδες και το χρεώνει στον Ερέδιο, στο Ξανθιώτη. Και τα φταίω εγώ μετά. Τα φταίω εγώ μετά, αλλά είναι αυτοσχετική live. Στο πλέντο. Παιδιά μου, το βλέπατε. Λοιπόν, Σαλόνικα Titans. Τιτάνες, λοιπόν. Μπήκαν στα πλέιν του Summer, όπως θυμάσαι που τα λέγαμε. Βέβαια. Αναλύσαμε πολύ το Summer. Με Βανδύρα, Καλογύρου, τα κλασικά. Ναι, Καλογύρου. Να ξεχνάς τον αγαπημένο. Τον αγαπημένο μας με το Yes. Εντάξει, αξάσει του. Δεν είναι νόσο. Θα τον έχουμε έτσι και εδώ. Εντάξει, είναι και άλλο αγαπημένο. Νίκο Καλαθά. Τον Καλαθά. Ναι. Sky Hook, αλλά Καρύμ Αμπού Τζαμπάρ. Τρομερό. Πρώτα το έκανε ο Καλαθά και μετά ο Καρύμ. Και μετά ο Καρύμ. Άρα, Καρύμ, πρέπει να βγει και να το παρευθεί στην εκπομπή του Σακίλ Ονίλ. Εκεί με το χοντρό το φίλο σου. Να το παραδεχτείτε. Εντάξει, η ομάδα είναι και αυτή πολύ κλασική, είναι καλή παρέα. Ίδια ομάδα από την αρχή. Ίδια μέχρι το ομάδα, ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την πρώτη χρονιά θα μας. Από την πρώτη, από την πρώτη χρονιά, μέχρι να δεις ο ίδιος αυτή εδώ θα είναι. Ωραία. Δεν ξέρουμε τι βλέπεις θα έχουν. Τους περιμένουμε για αυτούς να δούμε. Αρκετά υποσχόμενοι θα πω εγώ. Καμψίδα Lizards η επόμενη. Η οποία ήταν στη Master πέρσι. Η οποία έκανε την παύση της το καλοκαιρινό. Μάλλον ανασυντάχθηκε. Μπράβο, ξεκουράστηκε. Ναι. Να ξεκουραστεί, να βρει καινούριους παίχτες. Κάναν το refresh. Οι Σαύρες. Οι Σαύρες. Καμψίδα, τι είναι η Καμψίδα. Τι είναι η Καμψίδα. Ξέρω εγώ. Εσύ είχαμε πει. Όχι. Από εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα, πάντω. Ναι. Από αυτή την περιοχή ξεκίνησε η κατρακύλα. Αλήθεια. Ωχ. Στην Πηλαία που πήγαμε. Η Καμψίδα είναι η Πηλαία. Η διαφορετική ονομασία τη Πηλαία. Έτσι λέγονται μαλλιά. Ξεκίνησε μεγάλη παράνοια, δηλαδή. Παρανία. Ένα γνωστό διαιτητή το λέει. Όταν φίλε διαιτητή το ακούσει. Θα το μάθουν όλοι σιγά σιγά. Ψάξου. Να το σημειώσουμε, δεν ξέρω αν το είπατε στα τέτοιο. Body cam στους διαιτές. Βέβαια. Τους ενδιαφέρει, πιστεύω ότι τους ενδιαφέρει όλους. Θα είναι ωραίο πλέον να βλέπουν και οι παίχτες, δηλαδή τώρα θα έχει ωραία, θα έχει φάση. Να βλέπουν οι παίχτες πώς είναι όταν διαμαρτύρονται και αν θα τους άρεσε, πιστεύω. Πιστεύω θα αλλάξουν πολλά στο μπασκετάκι με αυτό το body cam όταν το δούμε. Το λέω και εγώ γιατί είμαι ένας πολύ γκρινιάζης παίχτης όλες τις ώρες. Και όταν βλέπω τη φάτσα μου να γκρινιάζει, πιστεύω θα πω. Αδερφέ, φτάνει. Και θα ξαναγκρινιάξω. Λοιπόν, πάμε στην. Σους να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε παιδιά εδώ. Για λόγους οικονομίας χρόνου που μας. Γιατί είμαστε σε μια τάμπουλα ράσα. Την έχει πει ο Τέο, ο Παθιάς, αυτή την τέτοια. Έτσι. Λευκή σελίδα, δηλαδή. Δεν είναι λευκή σελίδα, εδώ αποκοινωνισμένη είναι. Επειδή είναι 43 ομάδες και αν αρχίσουμε να αναλύουμε που δεν έχουμε και τα ρόστερ σε πολλές. Ναι. Θα πάει το podcast, θα πάει τρία podcast μαζί σε ένα. Θα σε κουράσει σίγουρα. Σίγουρα. Οπότε δεν θα εστιάσουμε στα ρόστερ, τα οποία δεν τα έχουμε κιόλας. Ναι, θα εστιάσουμε και πολύ στα ρόστερ. Πηγαίνουμε με το τι θυμόμαστε. Τι θυμόμαστε, ναι. Για να το μην μας εγκρινιάξει κάποιος. Να σκάλα. Αλλά δεν μας γκρινιάζουν, μας ξέρετε, παιδιά μας αγαπάει και μας ομάδα που εντάξει, αγαπημένη για λογοπαίγνιο σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Αυτή κομπλέ. Ναι. Νεανική ομάδα από ό,τι θυμάμαι. Να σε καλά. Ναι, είχε. Να είσαι καλά, ρε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Εντάξει, κρύο αστείο. Ακόμα μια φορά, οι οποίοι ήταν πρώτη του χρονιά πέρσι. Πάλι στο καλοκαίρι, όμως δεν συμμετείχανε. Όχι. Δεν συμμετείχανε, κάνανε και αυτοί πιστεύω το refresh. Σίγουρα θα ανανέωσαν το roster του ή και όχι. Η site πηλαία επόμενη. Λοιπόν, τα παιδιά μπήκαν και στην Evolution πέρσι. Καθώς η development δεν του πήγε πολύ καλά. Νεανική ομάδα τρέχει, προσπαθεί να πιέζει, είναι παρέα κι αυτή. Άλλη μια ομάδα από την Κατρακύλα. Άλλη μια ομάδα από την Κατρακύλα, ναι, Πηλαιώτισσα. Σαντζίδα Πηλαία. Πάνε μαζί αυτοί οι δύο. Τους περιμένουμε για αυτούς ξανά. Ελπίζουμε πάλι ακόμα πιο νεανική. Εγώ θα δω να τους δω. Να τους δω να τρέχουν. Μ' αρέσει σαν ομάδα. Sky's the limit. Ο ουρανός. Και τα άστρα. Και τα άστρα. Λοιπόν, Sky's the limit. Δυνατή ομάδα. Οι οποίοι στην Evolution, αν θυμάμαι καλά, τα είχαν πάει πολύ καλά. Evolution νομίζω play-in χάσανε. Χάσανε play-in. Από Air Ballers, αν θυμάμαι καλά. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Τα έχουν πάει σίγουρα καλύτερα από το. Από το Winter. Να πούμε να του δει το λεφάκι του Δημήτρη.
Ναι, εννοείται, βέβαια. Έκανε παιδί, ρε παιδιά. Δεν τον έχει στο Facebook, μάλλον. Στο Ρουφιάνο. Ναι, εντάξει. Να σου ζήσει, φίλε μου. Όλα τα ωραία, ευχόμαστε. Συνεχίζουμε. Τα μαμούθ. Μαμούθια. Από άλλη εποχή. Οι οποίοι, να πω, παίξανε την Τρίτη που πέρασε. Φιλικό με του Bad Boys. Γερό φιλικό. Οκ. Δυνατό. Δυνατό. Πολύ καλό, μάλλον το πρώτο τεστ. Εντάξει, κλασική ομάδα. Εγώ στου άμυνου έλεπα συνήθω 6-7 άτομα. Πιστεύω θα κάνουν και αυτοί κάποιο refresh. Αρκετά νεανική ομάδα. Τρέχουν. Παρείστηκε ομάδα. Και αυτού θα του περιμένουμε, εντάξει. Συνεχίζουμε. Πολύ Five Goat. Goat. Δυνατή ομάδα. Η οποία απέκλεισαν. Φίλο μου, Μιχάλη, θυμάσαι που τα λέγαμε. Είχαμε φαβορή του Tragic. Με το φίλο μου τον Γιαμούκη. Ναι, και... Που θα το φέρουμε στο podcast. Σου το χρωστάμε, φίλο μου. Κάτι τραγουδάει τελευταία, να ξέρετε. Μέγανε, ναι, ισχύει. Τραγουδούσε και πάντα. Όταν ήταν από παλιά, αλλά το έχει ξαναγυρίσει λίγο. Αλήθεια. Όπω φίλο μου, να του. Εντάξει, είναι ωραία φωνή. Με έκανε έτοιμο στο Facebook. Λε να ανεβάζει να τον πει. Τον αποδέχτηκε. Τον αποδέχτηκε. Αν δεν είσαι Γιαμούκη, φίλε, πρέπει να είσαι κακό άνθρωπο, πιστεύω. Οι οποίοι. Εδώ, ακούστε. Αλήθεια. Πε το όμω, δεν ακούγεται. Five Goat. Οι Five Goat, λοιπόν, παιδιά, απέκλεισαν τη Φιωρετσίνα, η οποία Φιωρετσίνα δεν είναι τυχαία ομάδα. Δύο σερί χρόνια στους τελικούς. Ωραία. Τους απέκλεισαν στο κύπελο. Η οποία που είναι Φιωρετσίνα πλέον. Η οποία Φιωρετσίνα Παπαμπίλ που είσαι, αδερφέ. Έτσι. Ε? Κοκό κάναμε φέτος. Σάμπατ, σάμπατ όπως έχουν πει. Να ξαναπάμε μια χρονιά, ναι, ανάπαυση μια χρονιά και επιστρέφουμε. Επιστρέψουνε. Δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Να ξεκινήσουμε από χαμηλά. Ναι. Λοιπόν, πολύ είναι Five Goat, Νίκος Καλλιόρας, Νταβίδη, ο συμπατριώτης μου. Τα αδέρφια πάλι, ναι. Είναι τρία. Τρεις είναι. Συμπατριώτες. Συμπατριώτες. Έτσι. Πρώτος rebounder άλλος, ωραίο σουτάκι είχε. Καλλιόρας ο Bomber. Καλλιόρας ο Bomber. 50 πόντους μέσα ο όργος. Εντάξει, έχει πάει στα κοντέρα ο άνθρωπος. Συνεχίζουμε με τα νύφια του Batman. Ο οποίος επιστρέφει ο φίλος μας ο Μαυρομαθίδης. Φίλε μου, DJ Kevin, άμα ακούς. Σε περιμένω να σε δω πάλι να κάνεις και τα ωραία στα Να μην ξάρεις. Εγώ στην αρχή δεν ήξερα. Όταν είχαν πει για πρώτη φορά DJ Kevin, δεν ήξερα για ποιον άνθρωπο. Και εγώ δεν ήξερα. Δεν ξέρω τι είναι DJ. Είναι και DJ. Και καλώς. Δεν αλωτριωνόμαστε εμείς, Μιχάλη. Δεν συμμετέχουμε σε αυτά τα. Λοιπόν, και αυτή σίγουρα για υψηλές προσδοκίες, καθώς ήταν η περσινή φιναλίστ. Εννοείται. Και με καινούριες φανέλες. Και με καινούριες φανέλες. Και οι οποίες ήταν πολύ ωραίες. Εγώ που τις είδα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Σούπερ, σούπερ. Ποιος είναι ο μεγαλομέτοχος? Α, πω χρυσό. Τη ΠΑΕ, ποιο είναι ο μεγαλομέτοχο. Ο Willy. Willy, μπράβο φίλε, θέλω να μου πει που φτιάξει το λίγο, να πάω φτιάξω κι εγώ μία. Γιατί ο Γιολβάνη δεν ξέρω τι πάει να φτιάξει. Πρόεδρε, αγαπάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Sugar Daddies. Sugar Daddies. Όχι. Ή όπω λέει ο νούμερο ένα scorer για το Summer. Ωραία. Ονόματα δεν λέμε οικογένειε, δεν ξέρουμε. Τον έχουμε αναφέρει πάντω σε δύο podcast. Τον Καρακώστα θα τον αναφέρω πάντα. Γεια σου, ρε Πρόεδρε Κανακώστα. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους, ναι. Αυτός είχε πει Sugar Babes. Δεν είναι Sugar Babes, είναι Sugar Daddies. Ζαχαρένιοι μπαμπάδες. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μάθω αν ο φίλος μου Ζησόπουλος είναι ακόμα στο ρόστερ. Το ξέρουμε μήπως. Γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν ξέρω ότι ο κύριος Ζωής Μπουλαλάς. Όχι, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, δυνατή ομάδα κι αυτή. Παραίστηκε. Και αυτή η παρέα η οποία μένουν κάθε φορά ίδιοι. Ο Πολάκης. Μιχάλης μου τα φίδι, μεγάλο μου. Το πουλέν μου! Εσύ. Μου τα φίδι. Ρε Μάικ, από εδώ θα τα μαθαίνουμε, ρε φίλε. Το πουλέν μου. Δηλαδή, ήμασταν προχτές μαζί και δεν μας το λες. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Ντροπή, ρε Μάικ. Ψάξου, Μάικ. Μάικ μου τα φίδι, ο οποίος να πούμε είναι το στοιχηματικό μου πουλέν. Τον ακούω πολλά χρόνια και στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές που κάνει. Λες να πάει ταμείο, δηλαδή. Ναι, είναι ο μόνος που μπορεί να σε στρώσει. Λοιπόν, θέλω να μου γράψει τα σχόλια να το ακούσει. Ναι, να ξέρει, δεν είναι φίλο του Μάικ. Ναι. Μέτρη του μπάσκετ γυναικών. Μπάσκετ γυναικών. Λοιπόν, φίλε, μου τα φίδι. Θα σε κυνηγάνει social gambling, ρε. Πριν αλλάξουμε ομάδα, φίλε μου τα φίδι, επειδή θα έχει προχωρήσει το podcast ένα άλλη μέρα, θα μου γράψει τις επόμενες μέρες το στοίχημα που να παίξω. Οκ, και πόσα λεφτά να ρίξω. Αν το πάω το ταμείο, θα σου δώσω τα μισά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πανικάρα! Έλα, πανικάρα. Ο οποίο έλειψε στο παιχνίδι τον Blaine και αυτό αποκλειστική ομάδα. Καθόλου απίθανο. Η αγαπημένη ομάδα του Γιώργιου Ξαντιώτη. Πανικό. Γιώργιο. Πανικάρα. Έχει μια τρομερή σχέση με Αντωνάκη. Έχει... Ο Αντωνάκης είναι το πουλέντινο Γιώργο Ξαντιώτη. Αντωνάκης και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος Αντωνάκης. Πιο ωραίο άνθρωπο να σου μιλάει τόσο γενικά δεν έχω ξαναδεί. Ισχύει. Σου μιλάει με μεγάλη ευγένεια. Ακόμα και να σου έρθει να σου διαμαρτυρηθεί, με ευγένεια θα σε διαμαρτυρηθεί. Ναι, μπράβο. Δηλαδή λυπάμαι ώρες όταν τον τρώμε του έχουν σκάσει κανένα δύο τεχνικές ποινές. Εγώ το λυπάμαι. Αλήθεια.
Ομάδα αρεστή με τον Mr. Πανικάρα, εννοείται, στην κερκίδα, στο πέταλο. Θα δώσουν βλέπεις, γιατί εγώ πιστεύω θέλω να ξανανεύουν στη Master αυτή. Θα το προσπαθήσουν. Θα το προσπαθήσουν. Σίγουρα. Σίγουρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν με μια πολύ δυνατή ομάδα που προπονείται, κάνει προετοιμασία και δεν είναι άλλη από τους μόνο τραγικούς, δεν είναι, Orlando Tragic. Με πρόεδρο, προπονητή, παίχτη. Μάνατζερ, παίχτη, τραγουδιστή, από ό,τι είπαμε πριν. Έφορο. Μπράβο, ναι. Θα έρθει και στο podcast. Και να πείτε, είναι καλλιεργημένο παιδί. Θα το λέμε τροβαδούρο. Τροβαδούρο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις ποιος είστε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Σε περιμένουμε καλεσμένο εδώ πέρα. Δυνατή ομάδα για μεγάλες βλέψεις. Στο φιλικό που τους είδα παίξαν πάρα πολύ καλά. Αφού κάνουν προπόνηση, Μάικ, αυτοί κάνουν προετοιμασία. Καλύτερη προετοιμασία και από Τσέσσεπο τώρα. Και από Εκάση μπορεί να κάνουν αυτοί τώρα. Σίγουρα. Καλύτερη προετοιμασία από Golden State κάνουν όμως. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Αυτό δεν θα μπορούσε να το απαντήσω. Φιτιλιάζει ο Alex Boom, παιδιά, τα βλέπετε. Λοιπόν, Σιρίνα Παρτουζάν, έρχονται τα παιδιά από το Forum 4. Ναι. Καινούρια ομάδα. Είναι η Σιρίνα Παρτουζάν, τους καλωσορίζουμε στο μπασκετάκι. Έρχονται, πιστεύω, στην πιο δύσκολη development που θα δούμε στο μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και για μεγάλες βλέψεις. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Δεν ξέρουμε εμείς τίποτα. Εμείς οι τρεις. Όχι, εγώ τους έχω δει σε φιλικό. Πάλι δεν λέει τίποτα όμως, το βλέπεις. Κάτσε ρε. Τα κρύβει. Ήπουλος. Είναι κακός. Είσαι νηφίτσας. Όχι, είναι νηφίτσας. Είναι ο Μπουμ. Το έχει πάρει. Εσύ είσαι. Τι είσαι, αλλά πού είσαι. Το θέμα ποιο είναι. Δεν έχει μπει σε κανένα φιλικό. Πώς πήγε και τα είδες. Αυτή είναι η φύση. Να πω στο φιλικό. Είναι η φύση του επαγγέλματος. Παίζει να έχει κάμερα στα γήπεδα. Νεανική ομάδα πολύ. Πες τα, Ναι. Μπράβο. Τρέχουνε, θέλουν βέβαια λίγη βελτίωση ακόμα, ειδικά στα τελειώματα, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ δυναμική ομάδα κι αυτή. Για τελειώματα, εγώ λέω να κάνουν ατομικές με. Shooters wall! Όχι. Όχι. Για shoot, ξέρεις ποιον παίρνεις. Ένας είναι. Θα τον αναφέρουμε μετά, δε. Το κρατάμε. Α, ωραία. Ψάξου. Ωραία, ψαχτείτε. Γράψτε ποιος πιστεύετε ότι είναι. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. SKG Sonics, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη Master πέρσι. Περάσαμε. Δεν πειράζει, ο Ζώης πέρασε 4 πριν. SKG Sonics. Όχι, δεν πέρασα ένα, πέρασα 2. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, παιδιά. SKG Sonics. Λοιπόν, εντάξει, δυνατή ομάδα. Παρέστηκε ομάδα. Παρέστηκε με το φίλο μου τον Χαρταμπίλα, βέβαια, μέσα. Έχουν. Μπούμ, ξέρεις. Λοιπόν, λείπει ένας πολύ καλός. Λάζαρος Ιβένας είναι. Ναι, Λάζαρος, μπράβο. Παίξαμε με παραλία με Λάζαρος Ιβένας, Τσιρέχτη, Τσιρόνι και Μπαρμπαγιώργο. Ω, χαλά. Λοιπόν, δεν είναι σίγουρα ο Τσίρο. Νομίζω ότι δεν είναι. Βασικά, όχι ότι έχει αποκλειστεί. Νομίζω ότι δεν έπαιξε σε δύο ομάδες ταυτόχρονα. Ναι, σύνο ότι από όσο θυμάμαι στην development, να το θυμίσουμε όσοι δεν το πει, επιτρέπονται από β' τοπικό και κάτω ή δεν επιτρέπεται από β' τοπικό παίχτη. Ούτε β. Οπότε ο Τσιρόνης είναι υποδυστυχώς, παίζει β' τοπικό, το παιδί δεν μπορεί. Άρα δεν, μπορεί να, δεν θα μπορούσε να παίξει ούτως ή άλλως, ούτε ο Στυλιανίδης που ήταν στο καλοκαιρινό δεν μπορεί να παίξει. Ούτε ο Τσαντεγκίδης που ήταν δεν μπορεί να παίξει. Σωστός, δυστυχώς η ομάδα μάλλον έχει χάσει τρεις παίξεις, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχουν βρει αντικαταστάτες. Η ομάδα θα μείνει. Δεν ξέρω βέβαια, θα μας πει ο Ζώης, ο Τροφίδης που έχει πάει στη Master να παίξει, αν παίζει και στους SKG Sonics. Δεν ξέρουμε, θα μάθουμε. Δεν πειράζει, θα μάθουμε. Και θα λοιπόν, μείνει με Χαρταμπίλα. Όχι, θα πάω πάνω, λοιπόν. Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Πες το, θέλω να πω ένα προσωπικό παράπονο για τον Χαρταμπίλα, ο οποίος είναι μαλωμένος με την τρίπλα, είναι μαλωμένος με το mid range. Το παλιάρι το μόνο που κάνει να παίρνει την μπάλα από το τρίποντο και να βαράει. Αυτό. Το βάζει. Μπαίνει. Βάζει ένα στα 10 και μετά έχει και με λέει στα κρυφά. Βάλει με κανένα δυο ακόμα. Έτσι. Τον δίνω στεγνά. Λοιπόν, παιδιά, να τα ξαναθυμίσουμε εδώ μεταξύ μας. Ένα δεκάρικο και τα βάζουμε, να ξέρετε. Ναι, άμα θέλετε έξτρα στατιστικά, ένα δεκάρικο μόνο. Ένα δεκάρικο. Άντε, πέντε για τους πολύ καλούς μας φίλους. Ξέρετε ποιοι είστε, δεν χρειάζεται. Ψαχτείτε. Θα σας πούμε και αργότερα. Λοιπόν, μην πας κάτω, μην πας μέσα. Πάω πάνω και θέλω να συνεχίσω με μια ομάδα η οποία για μένα σάρωσε στο Summer. Μην πεις αυτό, Όχι, όχι, εδώ. Golden Rail Warriors. Το χρυσό τρένο. Δεν τους είδα πολύ εγώ. Εγώ τους είδα λοιπόν. Κατέβηκαν με ωραίο ρόστερ, δυνατό, παρείστικο, με τις κοπέλες τους, φίλες τους, γυναίκες τους, δεν ξέρω. Πολύ, πολύ κερκίδα όμως. Αλλά είναι πολύ ωραία ομάδα, δυνατή. Και πιστεύω θα σαρώσει την development. Τους θεωρείς δηλαδή ένα το φαβορί. Δεν μπορώ να κρίνω ποιος είναι το φαβορί, γιατί δεν γνωρίζουμε πολύ καλά την development. Ένα το φαβορί. Αλλά πιστεύω θα έχουν υψηλές βλέπεις. Δηλαδή αν είναι σε έναν όμιλο καλό, πιστεύω ότι τους έχω για top 3. Okay. Το πω, για να μιλώ πολλά λόγια. Δήλωση, ειδικά να στεάει το Επόμενη. Επόμενη.
Που έχουμε πολλές ομάδες με τέτοιο όνομα, το σωστά, Άλεξ. Όχι, έχουμε μία πριν που συζητούσαμε στη Master. Στη Master το συζητούσαμε. Νομίζαμε ότι κάτι με εμένα μου θύμιζε, αλλά με μασικό ζωή δεν είναι η ίδια ομάδα. Αλλά είναι άλλη ομάδα. Δεν αγόρασε όμως το αφημί. Ναι, γιατί είναι, υπάρχει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν πουλάει, πιστεύω εγώ, το αφημί. Έτσι, είναι τίμια ομάδα και είναι η Salonika 7 Sleepers, παιδιά. Ο Ζησόπουλος. Στοπ το. Α, εκεί. Θα παίξει εδώ ο Ζησόπουλος. Ο Ζησόπουλος, το επειδή λέγαμε. Ο Ζησόπουλος έπαιζε Salonika. Ναι. Χρήστο αγαπάμε, έτσι, το ξέρει πολύ καλά. Χρήστο Ζησόπουλο αγαπάμε πολύ. Μετά και στο Sugar Daddies. Τώρα και τι γίνεται. Το ζητάνε παντού. Πιστεύω ότι. Από τα δημοφιλή. Είναι τέτοιο. Τα δημοφιλή άτομα στο Μπαχιστάκι. Παντού. Ναι. Όλοι τον θέλει. Άτομα. Είχε έρθει στην παραλία, παίξαμε. Κύριος. Μια κύριος. Φορά και εγώ δεν πήγα στην παραλία και ήρθε αυτό. Έλεγα. Ναι, εντάξει, έχασε. Φίλε, χάνει τα καλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Spacers. Spacers. Spacers, παιδιά. Εγώ δεν του έχω δει πολύ. Μιλήστε εσεί. Τίποτα. Οι Spacers, να ξέρετε, είναι από μια ομάδα η οποία όταν ξεκίνησε ήταν πιο χαμηλό το επίπεδο, ενώ μπασκετικά, αλλά έχει κάνει μια ριζική αλλαγή των πραγμάτων. Ναι. Έχει φέρει καλούς παίχτες. Και Λαζαρίδης μου είπε, που είναι Spacers, ότι έχει φέρει ένα-δύο παίχτες ακόμα καλούς. Στεράλεξ είναι εκεί κανονικά. Όλη η ομάδα θα είναι πολύ καλή ομάδα. Στεράλεξ. Τουλάχιστον έτσι μου είπανε. Στεράλεξ. Ο συμπαίχτης μου. Συμπαίχτης μου. Okay. DPG. Είσαι αρρώσεις και εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην 20η ομάδα, Μπαλόξ. Καινούργια ομάδα. Τους καλωσορίζουμε για αυτούς σε πρώτη χρονιά στο μπασκετάκι. Παιδιά, θα σας γνωρίσουμε, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να λέμε πολλά. Ναι, τώρα δεν συνεχίζουμε με την φυγατρική των Μιλγυράκη. Και επειδή λένε μάλλον τρώνε πολύ γύρω τα παιδιά για να χωνέψουν, τι πίνουνε. Μπύρες. Άρα είναι η Μιλμπυράκη με την μπαξ. Πολύ λοιπόν, σκέψη ήθελε. Πιστεύω ότι με την μπύρα φουσκώνει το ίδιο στο σήμα. Φουσκωτό ναι, ήταν. Ναι, ναι, έχει αντάλλαγμα σε στέρεο. Μπύρα θα γύρω. Απλά με ναι. Πίτσα με γύρω και μπύρα. Είχαμε κάποτε ομάδα που λέγονταν Πίτσα Μπυρόνια. Μήπω λε να έχουμε μια σχέση. Δεν σα πήγα όμω πίτσα μπύρα να φάτε το καλοκαίρι. Μόνο μα πήγε. Πήγαμε. Ξεχνιέσαι. Μπούμ. Ψάξου έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εντάξει, του ξέρουμε. Θα τα ακούσετε και στη Μάστερ. Καλή ομάδα θα είναι. Θα παλέψει πάρα πολύ. Πιστεύω θα πάει ψηλά. Τι γράφω το επόμενο μα σκάρι. Δεν φαίνεται καλά. Όχι, όχι. Σκάρι είναι στην Ελλάδα. Εντάξει. Τώρα, φίλε DPG, ξέρεις εσύ, εκεί στα DMs, θα το στείλεις τον Boom και πρέπει να σας σαπίσω. Σιβίριανς. Σιβίριανς είναι η 22η ομάδα. Ούτε για αυτήν ξέρουμε κάτι. Ούτε αυτήν ξέρουμε. Να βάθη. Καλώς ορίσατε λοιπόν, παιδιά. Από τα έγκατα της γης. Σιβίριανοι είναι. Πω, τι λέμε. Λοιπόν, τους καλωσορίζουμε και αυτούς στο μπασκετάκι. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν έρθει τόσες καινούριες ομάδες στο μπασκετάκι, παιδιά. Δεν γίνεται να είναι τυχαίο. Όχι, έχουμε γίνει τρομερή λίγα. Οι οποίοι καινούργιες, έτσι, στα επόμενα podcast που θα έχουμε εικόνες, θα πούμε ναι, περισσότερα λόγια. Θα μπορούμε να αναλύσουμε αυτές τις ομάδες ναι, καινούργιες. Και παίχτες και όλα, παιδιά. Μετά έχουμε μια ομάδα που δεν έχει όνομα από ό,τι φαίνεται. Ναι, παιδιά, αυτή είναι ανώνυμη. Είδα καλά. Η no name που, αν θυμάμαι καλά, έχουν για σήμα τη μάσκα από τους ανώνυμους. Ναι. Μπορεί να με διοδηθώ στο control, άμα. Control, μπορεί να μα επιβεβαιώσει. Πόσα ναι, θυμάμαι, ρε. Την είδα Squid Games αυτό, ε. Είδα Squid Games, με έκαψε ο άλλο. Λοιπόν, του φοβάσαι αυτού τώρα. Εγώ όταν. Το άλλο αντίπαλο και να μου λέει no name, και να έχει αυτό το σήμα. Είναι no name, έχουν αυτό το σήμα και δεν ξέρουμε και τίποτα για αυτό. Και δεν ξέρουμε και τίποτα, παιδιά. Μυστήριο μεγάλο. Εδώ μπαίνει η Αντίνη. Ναι. Και κάνει ανάλυση για την Κυρική και τον Οδυσσέα και τον Κανένα. Που μετά αποκτάει όνομα. Μήπως αυτοί από όνομα που δεν έχουν ξαφνικά θα αποκτήσουν ένα όνομα. Θα βάλουμε σε παρέα. Για ταυτότητα. Ναι, ναι, λίγο ρεκόρ τελικά το όνομά του. Θα του βάλουμε. Ναι, ναι. Όπου μου αρέσει. Είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Θα του βάλουμε αστεράκι. Έχουν βαθιά αλληγορία από πίσω. Ναι. Σίγουρα άρα μετάδοση boom στο no name συνέχεια να μάθει και θα κρίνει. Κατάλαβες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μιλάμε για την Gemma. Lava BC. Γιατί Lava BC, να σημειώσουμε τι με έχει πει το control εδώ στο ακουστικό πριν ναι, καν το πω, το ήξερε ότι θα είναι η επόμενη ομάδα, ότι είναι η μισή περσινή Metal Warriors. Κάποιοι έχουν φύγει από τους Metal Warriors και έχουν κάνει τη δικιά τους ομάδα πλέον. Τη δικιά τους καινούρια παρέα. Για να σκοπάρα. Ωραία, πάμε. Επιστρέφουμε στα έκατα της γης. Και είναι ο Θωμάς Κωστόπουλος που έπαιζε στις φαβορίτες. Ο οποίο ήταν και στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, έτσι. Σίγουρα. Και στην Κέφυρα δεν ήταν, πού ήταν. Άρα μιλάμε τώρα. Οι Σιβίριανς δηλαδή θα έχουν εμπειρία. Έρχονται με εμπειρία οι Σιβίριανς. Παλιά αισθήματα ΠΑΟΚ δηλαδή. Όχι. Το ΠΑΟΚ θα κλεισίσει μετά του ΠΑΟΚ τη χρονιά. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Άρα δεν έρχονται από τα έγκατα τη γη, έρχονται από τα έγκατα του Φίνικα. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, για του Lava BC είπαμε καινούρια παρέα. Όχι καινούρια ακριβώ παρέα.
η μισή παρέα από τους περσινούς Metal Warriors. Προπονούνται συστηματικά στο Ποσειδόνιο, να πούμε. Προπονούνται, ναι, το έδρα Ποσειδόνιο. Είσαι στην ομάδα. Εγώ είμαι. Νομίζω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι. Και εγώ είμαι. Η οποία έχει ξεκινήσει, νομίζω, σαν πίρκα για μπισή και έγινε λάβα μπισή. Ή κάνω λάθος. Άλλαξε τα φημή. Είναι για λόγους copyright, το αλλάξαμε. Μάλλον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 25η ομάδα. Τι γράφει εδώ. Houston Celtics. Houston Celtics, έρευ. Τι γράμματα είναι αυτά, ρε φίλε. Αγαπημένη ομάδα. Αλλά με κόκκινο στυλό, πού να πας μπροστά. Κόκκινο στυλό και πράσινη εμφάνιση. Και πράσινη εμφάνιση. Τώρα να γράφεις πράσινη ομάδα με τριφύλια πάνω από τετράφυλλα. Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Houston Celtics, Καλασίδη, Λουνούση, Γκοτζαμάνι. Οι οποίοι λοιπόν, εγώ θα έχω καλύτερη εικόνα να του σχολιάσω την Παρασκευή που έχουν φιλικό. Ποια ομάδα έχουν φιλικό? Με χρυσές μπριζόλες. Με χρυσές μπριζόλες. Στο Basketball Airdrome στις 10 η ώρα, παιδιά. Θα πότε είναι. Θα πάμε για Σουσού. Τετάρτη. Παρασκευή. Παρασκευή λογικά. Σουσού. Παρασκευή δεν έχει αξά. Έχει Airdrome Σουσού με Houston Celtics Golden State. Μετά που πάμε. Εκεί που ξεκίνησε κατρακύλα, μάλλον. Κατρακύλα, ε. Εκεί καμψίδα. Θα έχουμε κάνει κάτι. Καμψίδα. Λοιπόν, Houston Celtics, γνωστή ομάδα. Δυνατή ομάδα, παιδιά. Σωστά, καλά τα λέω. Εντάξει. Και αυτή με βλέπει. Συνεχίζουμε. Αυτή μάλλον είναι νυχτερινή τύπη. Ναι. Κουκουβάγες BC. Κουκουβάγες BC. Τι σου λέει τώρα αυτό το όνομα, εσένα. Κουκουβάγες. Κοίτα, όταν είναι κουκουβάγες, σίγουρα σου έρχεται η νύχτα. Η νύχτα, ε. Η νύχτα. Άρα, έτσι που σου κόβω, αυτή είναι για νίκη και μπουζούκια. Αμέσως, καπάκι μετά. Μετά α, είναι τέτοιοι. Τέτοιοι. Εμένα γιατί μου βγάζει Gothic. Έτσι. Ναι, να πούμε κιόλας ότι ο Τέο Βαφιάδης έχει. Είναι ο παδός της ομάδας. Ναι, ναι, έχει κάνει μέχρι και τατουάζ. Έτσι, κουκουβάγια, να έχει κάνει κουκουβάγια. Είναι, πώς το λέμε. Ναι, αλλά αυτός που θα έπρεπε να είναι ο φυσικός οπαδός της ομάδας είναι ο Γιώργος Ψαθιώτης, ο οποίος δεν κοιμάται τα βράδια. Δεν κοιμάται. Άρα είναι κουκουβάγια. Δεν κοιμάται τώρα πια τα βράδια. Πω. Έχουμε πιάσει ονόματα και πράγματα. Χαλάνε και πούστα ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην καλή την ομάδα. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στην καλή την ομάδα. Προετοιμαστείτε μας. Μας περιμένουν πώς και πώς. Εγώ πιστεύω η συγκεκριμένη ομάδα. Θα το πω μετά. Μετά θα το πω κρατήσου. Κάτι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Air Ballers. Καραγιάννης. Πολύ καλός Καραγιάννης. Τους οποίους Air Ballers θα τους βρω αντίπαλους στον θεσμό του κυπέλου με τις μπριζόλες. Θα τους βρεις. Ναι. Είναι καλός όμιλος. Είναι καλός όμιλος ο συγκεκριμένος, παιδιά. Θα το αναλύσουμε κάπου αλλού. Κάποια άλλη στιγμή. Λες να πρέπει να κάνουμε και ένα κύκλο. Η Air Ballers είναι αυτό που λέγαμε με τον Μιχάλη πριν που έλεγε play in με Sky's the Limit και είχαν περάσει τα playoff. Ναι. Στο καλοκαιρινό. Ναι, στο καλοκαιρινό, ναι. Δυνατή ομάδα. Φραγκίες. Κλασικά πράγματα. Και είναι και ο πρόεδρος των 80's. 86's, νομίζω ήταν. Δεν ξέρουμε τα ρόστερα, αλλά αυτή ήταν σίγουρα που λες. Συνολίδες ήταν. Αν θυμάμαι καλά επίσης. Ναι. Ο Κρυστάλλης άμα ήταν στο καλοκαιρινό. Ήταν, ναι. Ήταν δυνατή ομάδα, ήταν δυνατή ομάδα. Εντάξει, παράδοση και αυτή. Θα του ζούμε καλύτερα στο χειμερινό. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα. Συνεχίζουμε. Τα παιχνιόπεδα. Τα παιχνιόπεδα. Το ημέν. Η ομάδα στην οποία ο Ζώης Μπουδαλάς ήταν να παίξει. Ήταν να παίξει, ρε, αφεντικό. Πάμε. Αφεντικό. Θα σε δει άμα το ξαναπεί. Λοιπόν, τα παιχνιόπεδα. Αφεντικό δεν θα σα την ομάδα σου. Συνεχίζει, ε. Τίποτα, ε. Τίποτα. Λοιπόν, ξέρουμε τίποτα. Τσουκαλά λογικά θα είναι. Τσουκαλά, περίμενε λοιπόν, παύση με τον. Το γνωστό του Τσουκαλά. Νομίζω, κοίταξε. Πώ έρεσε! Νομίζω, τι κοίτα. Τρολιά την έχουν και οι δύο, αλλά εντάξει, τώρα ένα μιλάμε για έναν άνθρωπο, τον Τσουκαλά, τον Δημήτρη, με επίπεδο και τον άλλο, εντάξει. Ένα κρέμλιν. Ναι. Ξέρω και εξαιτία του το γνωστό control τώρα, ονόματα δεν λέμε, είναι και ο παδό μαζί του. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Metal Warriors. Η συνέχεια των Lava BC. Η συνέχεια των Lava BC, η οποία θα έχει ενδιαφέρον. Να παίξουν όσο θα παίξουν μαζί. Αντίπαλοι, ναι. Ναι. Εμφύλιος. Εμφύλιος πόλεμος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχουν καλή σχέση. Δηλαδή δεν θα μαλώσουν, θα είναι ένα ωραίο μάτς. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε ποιοι έχουν φύγει. Εγώ πιστεύω ότι και με buzzer beater, ας πούμε, πες ότι κερδίζουν οι Metal Warriors, ακόμα και άλλοι θα παγιγυρίσουν τον buzzer beater. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Οι Metal Warriors οι οποίοι πήραν στο παιχνίδι καλοκαιρινό νίκη και περάσαν στα playoff και δεν το είχαν καταλάβει. Ναι, ισχύει. Τόσο κλασική ομάδα, παιδιά, τόσο είναι. Είχαν κερδίσει φυσικά την ομάδα του Σαπορίδη και τον Κωνσταντινίδη. Καλά τα πήγατε, παιδιά. Καλό μπάσκετ παίζετε γενικά. Και αυτοί βγάλανε και ύμνο. Ομάδας. Ναι. Η Metal Warriors είναι η μόνη ομάδα με ύμνο. Ναι. Είναι η μόνη ομάδα με ύμνο. Οκ.
Δηλαδή, δείχνουμε πλέον ότι το μπασκετάκι γίνει τρελό επίπεδο. Έχουμε εξελιχθεί πλέον σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι θα παίζει ο ύμνος, αν καταφέρει κάποια στιγμή εκεί, φέρουμε κανένα ηχείο κάτι. Θα παίζουμε τον ύμνο μετά από νίκη. Ναι, στην παρουσίαση. Και στην παρουσίαση. Και στην παρουσίαση, παρουσίαση τη ομάδα και από πίσω θα παίζει ο ύμνος τους. Ο ύμνος των μεγάλων Metal Warriors. Λοιπόν. Όπα. Α, έχουμε και συγκεκριμένο. Το κοντρόλ παίζει. Έχει και λόγια. Έχει και λόγια, έχει. Εντάξει, μαθαίνουμε όμως και τις ιδιότητες. Λοιπόν, ακούσαμε ένα κόμμα. Εδώ μπαίνει ίντρικα όμως. Μπαίνει ίντρικα. Μπαίνει ίντρικα λοιπόν, λέει με κούπα στο τέτοιο, αλλά κούπα νομίζω είναι στην Ελλάδα BC. Μήπως το. Μήπως η μουσική. Το κομμάτι αυτό κλασικής μουσικής. Συγγνώμη, metal. Η οποία είναι εξέλιξη κλασικής μουσικής για κάποιους. Μήπως έχει βγει πριν το σπάσιμο της ομάδας σε δύο, στα δύο. Εγώ πιστεύω ότι βγήκε πριν. Μεγάλο ερώτημα. Να μας το επιβεβαιώσουν ήδη στα σχόλια μάλλον. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους πρωταθλητές της Summer. Τους Jackals. Τα τσακάλια. Τσακάλια, λοιπόν. Περσινή ήμι φιναλίστ. Τα λέω καλά. Καλά τα λέω. Είναι καλά τα ελληνικά μου. Είναι καλά τα ελληνικά. Για από εκεί που είμαι, καμιά φορά. Άκη, τσίπα να ζήσετε. Α, ναι, βέβαια. Παντρεύτηκε χθες. Ναι, παντρεύτηκε χθες. Να ζήσετε, παιδιά. Ομάδα γνωστή, χρόνια στην διοργάνωση. Και πιστεύω από τα φαβορί μπορούμε να πούμε. Γιατί είναι, εντάξει, είναι δύο χρόνια, είναι τώρα winter, summer, σε τελικό και με τελικό. Και το πήρανε κιόλας. Ναι, και το πήρανε κιόλας, αίτητο, αίτητο. Νομίζω ναι. Ναι, νομίζω, το summer ήταν αίτητο. Ναι. Νομίζω στην ηλικία μας διορθώσει ο Κάραμαν. Ναι, φίλε Κάραμαν, εκεί ήσουν, όσο ήσουν. Άμα δεν μας συμπίσεις, διορθώσέ μας. Ναι, ναι, άμα δεν μας συμπίσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε μία ομάδα, η οποία ομάδα είναι η πρωταθλήτρια του summer της Master, που τους απέκλεισα. Στου προημιτελικού. Ναι, ναι, λέγεται. Winter Master είναι. Του απέκλεισε μόνο του, μάλλον. Ναι, καλά, δεν έπεσε μόνο του. Του απέκλεισε τι είμαι εγώ παρόν τώρα, οκ. Του αποκλείσαμε με την πρώην ομάδα μου. Κοίταξε. Του απέκλεισε ο Ρικάρντο βάζοντα 50 πόντου ο Κυφόπουλο. Σαλονίξ. Σαλονίξ, λοιπόν, δεν λέμε πολλά. Okay. Η ομάδα έκανε μια. Πώ θα το πούμε, ένα refresh έκανε και αυτή τώρα στο. Αχιλλέας Καρακίτσας. Πάντα Αχιλλέας Καρακίτσας. Μαζεύουνε πλέον η καινούργια παρέα, μαζεύεται. Πέφτει μια κατηγορία πιστεύω για να κάνει. Rebuild. Ένα rebuild. Rebuild, ναι. Ένα rebuild. Ένα rebuild. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι υλικό έχουν μαζέψει. Τι υλικό έχουν ξαναφτιάξει. Λοιπόν. Και πώς θα πάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποτέ ξανά, παιδιά. Never again. Έχει ένα συμβολισμό αυτό βέβαια. Ναι. Το Never Again. Και αυτοί στο Summer της Master. Βέβαια. Πέφτουν και αυτοί μια κατηγορία τώρα. Και αυτή παρέα. Ωραία ομάδα, μ' άρεσε. Μια φορά την είδα, μ' άρεσε. Καλή ομάδα. Ναι, έχουν παίξει αρκετές φορές. Έχουν δύναμη. Μπορούν να καταφέρουν δηλαδή πραγματάκια. Mm-hmm. Πιστεύω θέλουν μια-δυο ενισχύσεις ακόμα για να μπορέσουν να φτάσουν ας πούμε, μέχρι το τέλος. Τις οποίες μπορεί να τις έχουν κάνει. Ναι, μπορεί να τις έχουν κάνει, βέβαια. Ναι. Θα τα μάθουμε όλα. Στο κύπελλο κατεβαίνουμε. Ναι. Πότε θα τα μάθουμε από Δευτέρα. Σίγουρα. Από Δευτέρα θα τα μάθουμε όλα. Σιγά σιγά λοιπόν. Συνεχίζουμε από αύριο, δηλαδή. Από αύριο, ναι, παιδιά. Από αύριο. Στον χρόνο είναι. Ξέρετε τι χάθηκα λοιπόν. Εγώ να σου πω χάθηκα με αυτό που μου είπε πριν που έπρεπε να ψαχτώ. Με τη Δύση. Τώρα ο εγκέφαλο α πούμε έχει. Πώς είναι αυτό το έρωτο το συνεχόμενο που βαράει στο υπολογιστή. Το 304. Έτσι βάρεσε ο εγκέφαλος. Από την άλλη Δευτέρα, φίλε. Από την άλλη Δευτέρα. Σύντροφοι και συναγωνιστή. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Cartel BC. Εμένα οι Cartel μου άρεσαν σαν ομάδα κάποτε. Εγώ λίγο κάποτε. Στα παλιά καλά χρόνια. Εγώ λίγο του είδα, φίλε. Ένα άτομο μου άρεσε ο οποίο με είχε κάνει να πεθάνω στα γέλια. Όνομα δεν θυμάμαι, αλλά ήταν. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, το παιδί δεν έχει παίξει μπάσκετ, παρόλα αυτά. Παίζει, του αρέσει. Δεν έχει παίξει ομάδα ενώ. Φαινότανε. Παίζει, του αρέσει. Αλλά ήταν, ναι, θηριό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω αν φάσει screen από αυτό να είναι λε και εσύ που του λέει. Δεν ξέρουμε άμα βέβαια η ομάδα έχει ανανεώσει το συμβόλαιο με την coach. Την coach. Ναι, βέβαια. Κάλε αποστολή εδώ. Α,
η οποία τώρα είναι πανόραμα. Σε διάφορες ομάδες σίγουρα. Ναι. Θα δείξει. Και αυτοί πιστεύω θα προσπάθησαν να κάνουν μια καλή ανανέωση. Παίζει και ο αδερφός εκεί γιατί μιλάμε για αδέρφια. Α, έτσι τότε. Βυσματικό ο αδερφός. Έχουμε... Εντάξει. Γιατί χωρίς βρίσμα εδώ πουθενά. Ναι, ναι, δεν πας πουθενά. Τους περιμένουμε για αυτό στον Zoom. Γιατί πιστεύω ότι θα κάνει ανανέωση. Λοιπόν, η περσινή φιναλίστ. Περσινή φιναλίστ, οριακά πρωταθλητές. Ναι, το χάσανε. Ομάδα που έχει από την πρώτη χρονιά στο μπασκετάκι. Ναι, ναι, ναι. Ο παλιός είναι αλλιώς. Και το ντέρμπι, όπως το έχω ονομάσει όλος εγώ, σε ένα άρθρο που είχα γράψει. Για πες. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι Σαλονίκα All Stars με Σαλονίκα Titans. Ωραία. Είναι από την πρώτη χρονιά αυτή. Είναι από την πρώτη χρονιά. Ελ κλασικό. Ελ κλασικό. Πώς θα το πείτε το. Ναι, θα μπορούσε. Γυρεός είναι ο Ηρακλής. Μπράβο, καλά. Συγχαρητήρια, φίλε. Συγχαρητήρια. Υπάρχει αυτή η ομάδα ακόμα. Πολλά λες. Θα το κόψω εδώ το podcast, να ξέρεις. Όχι, μη. Λοιπόν, τους περιμένουμε για αυτούς. Γεμάτο τους πιστεύω. Και θα δείξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για μένα το φαβόρι. Θα του ζω την Τετάρτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιουγκοπλάστικα. Για πείτε, παιδιά. Λίγα είχα δει, λίγα ξέρω, βασικά σχεδόν τίποτα δεν ξέρω. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ομάδα στην Αθήνα που λέγεται Γιουγκοπιάστικα. Και έχει για σήμα έναν πιάνει τη μέση του. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι καλό, παιδιά. Μην κάνω τον πάγκο. Κοίτα, Γιουγκοπλάστικα σαν ομάδα το καλοκαιρινό δεν ήταν. Όχι. Πήρε αλλά ήταν μια ομάδα η οποία του συνδέει με το γυραιό. Ναι, ισχύει. Δηλαδή γονείς παιδιών, προπονητές παιδιών και τέτοια. Μπασκετική ομάδα. Ωραία, αυτό. Μπασκετική ομάδα. Με εμπειρία. Έπαιζε και ο Σίτερ Ρόλινγκ. Ναι, βέβαια. Ο αγαπημένος μας. Το πλέν μου. Και εσύ σε αγαπάμε, το ξέρεις πολύ καλά. Οπότε τους περιμένουμε για αυτού στο κήπεδο. Και τώρα! Και τώρα λοιπόν. Εδώ. Υποπλάστηκα, επειδή και ένα συμπαίκτη σου απέζει την υποπλάστηκα. Συμπαίκτη μου. Ναι, τον ημάω. Τον ημάω. Ω, μεγάλο παίκτη. Έχει παίξει υποπλάστηκα. Έχει παίξει υποπλάστηκα. Έλα ρε. Και που δεν έχει παίξει αυτό, παιδιά. Είπαμε. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει ένα τέτοιο. Γυρεό συνδέονται. Τόνι Μάο, ξέρεις. Ξέρεις. Ψάξου. Δεν ψάχτηκες μάλλον όμως. Λοιπόν, εγώ αυτή την ομάδα λέω να την αφήσουμε το τέλος. Λέει, άντε. Ναι, 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 ωραία, ωραία. Μ' αρέσει. Θα τους βάλουμε στο τέλος. Μ' αρέσει. 36 είναι. Ναι, ναι, το 36. Να κυκλώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα πάμε κάτω. Αυτό μπαίνει στην Novibet. Καινούργια. Πάμε. Δεν είναι στην Novibet. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ομάδα η οποία επιστρέφει, όπως μου είπατε. Είναι η Rookie Balboa. Η Rookie Balboa και στο ψευδόνιμό σου που σε βγάλανε. Που είσαι ένα Ρίκι Μπαλμπόα. Ναι, Ρίκι Μπαλμπόα. Άρα έχει κάποια σύνδεση με αυτήν. Έχω μάλλον. Μάλλον μια μικρή σύνδεση. Αν και τα παιδιά δεν ξέρω, πρέπει να τα γνωρίσω μάλλον. Να τα γνωρίσω μέσα στη νέα σεζόν. Λοιπόν, πολλά με λίγα αυτά που ξέρουμε. Τους περιμένουμε να τους ξαναγνωρίσουμε στο γήπεδο. Λογικά με κάνουμε... διαφορετικό ρόστερ. Σίγουρα. Θα καθίσουμε να κάνουμε μεγάλη ανανέωση. Για Ρούκι μιλάμε. Ναι, ναι για Ρούκι μιλάμε. Θυμάμαι τον Χρυσοβιτσάνο. Πού τον αδάσω. Θα σε γελάσω. Ναι. Δεν του είχα δει πολλέ φορέ. Συνεχίζουμε. The Hoopers. The Hoopers. Για να είσαι τέτοιο όνομα. Με μεγάλη απώλεια, αν δεν κάνω λάθος. Που... Α, οι Hoopers είναι για τον Καραγιανιώτη, έτσι. Ναι. Η οποία είναι απώλεια και για του Ακιαλούδε και για του πίσω που δεν το είπαμε. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Εντάξει. Το όνομα μόνο το λέω μόνο. Ναι. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Hoopers. 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 Λοιπόν. Συνεχίζουμε με. Περίμενε λίγο γιατί. Όπα, ήρθε ο Ρουφιάνο. Ήρθε ο Ρουφιάνο. Τέτοιο Ρουφιάνο. Με ειδοποίησαν από το control ότι οι Hoopers έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του μπασκετάκι με του Αβίσπα. Έλα, stop, stop. Πέστα εσύ. Όχι, θα πει ο Μιχάλης. Είχαν χάσει με 27 πόντους από το παιχνίδι και το γυρίσαν και γυρίσαν με 30. Και περάσανε. Και έτσι διαδέχτηκαν οι αβίσπας μάλλον του φίλου μας το αρέθος δώσει και ο Μιχάλης ο Μοταφίδης πήγε στους ναι, και, και ο Τζιτζαλής ο φίλο. Να το τώρα εξηγούνται όλα λοιπόν. Και ο Τζέικ που έφυγε και πήγε Bad Boys. Εξηγούνται πολλά παιδιά. Βέβαια. Φανερώνονται τώρα. Και ποιος φταίει αυτά. Ένας είναι ο Ρουφιάνος. Κάνει και μετάδοση παιδιά. Το ξέρετε πολύ καλά. Ονόματα δεν λέμε. Λοιπόν συνεχίζουμε. Zero pointers. Τώρα. Πώς το εξηγήσει. Με τους τέτοιο όνομα. Μπορεί να είναι και γουρζουζιά τώρα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι τέτοιο. Παραπλάνηση. Λες, ε. Λες, εγώ πιστεύω ότι παστελώνουν από τα 9-10 μέτρα έτσι. Ναι. Ανελέητα, δηλαδή λες και είναι βολή ή λέει up. Να βλέπουν οι άλλες ομάδες το όνομα και να λένε λες αυτοί να μην είναι τόσο καλοί, να μην βάζουν τόσο. Λες, να του αφήσουμε το σουτ και να σε τρολάρουν. Και να πηγαίνουν μετά να το βάζουν. Θα τα δείξουν όλα τώρα εδώ με σεζόν. Θα τα δούμε όλα λοιπόν. Συνεχίζουμε. Hot dogs. Ναι, τα λουκάνικα. Hot dogs όπου, αν δεν κάνω λάθος, ας βγει κάποιος από τους hot dogs να με πει το σήμα σας πέρσι και φέτος λογικά θα είναι το ίδιο, το κάνατε με AI. Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ με AI. Αλλά ήταν πολύ ωραίο.
Ισχύει. Καινούρια ομάδα, πέρσι μας είχε έρθει. Στο Summer. Ναι. Καλή ομάδα. Οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε να σας ξαναδούμε στο γήπεδο. Πιστεύω φρέσκους, σίγουρα με μεταγραφές. Και βλέπουμε λοιπόν. Tiger. Tiger, ο Τίγρης. Οι Tigers ή ο Tiger. Ένας είναι ο Τίγρης, είναι πολύ. Δεν ξέρω. Το ερώτημα του Τίγρη. Το μυστήριο του Τίγρη. Το βλέμμα του Τίγρη. Το βλέμμα του Τίγρη, το μυστήριο του Τίγρη. Πολλά, πολλά. Ήμουν αγατούλης, τώρα θα το πάρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καινούργια ομάδα είπαμε, τους καλωσορίζουμε. Ναι. Εδώ τώρα καταλαβαίνεις τη γραφή. Είναι, λοιπόν, αυτό θα σας πω εγώ που ξέρω. Ωραία. Tegrity Farms. Είναι Tegrity Farms. Ωραία. Είναι από το South Park. Ωραία. Ναι. Και έχουν και σήμα. Την πετσέτα δηλαδή αυτών από το South Park. Είναι ένας χαρακτήρας, εγώ, μυστήριος. Αν δεν έχετε δει τώρα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς. Δεν πειράζει. Θα αφήνουμε για άλλα επεισόδια. Και αν τουλάχιστον έχουν χιούμορ. Οπότε τους καλωσορίζουμε για αυτούς. Ναι. Τους φαρμίτες. Πώς? Φαρμίτες. Φαρμίτες. Φαρμίτες, αλλά μετά έχεις και άλλο. Έχεις pharmaceuticals. Αυτό θα είναι το derby της φάρμα, δηλαδή. Μπράβο, έτσι θα το κάνουμε. Derby της φάρμα. Έτσι θα το λέμε. Speakers. Speakers, ετοιμαστείτε. Το derby της φάρμα. Το derby της φάρμα το λέτε. Πώς τους λες αυτούς? Φάρμα. Pharmaceuticals. Pharmaceuticals. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τη Pfizer. Είναι η Pfizer. Ωραίο. Μας έχει τη Pfizer. Τους καλωσορίζουμε και εσάς. Και λοιπόν, ήρθε η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε. Κλείνουμε με την πιο αγαπημένη μας ομάδα, πιστεύουμε. Okay. Την ομάδα που έχει τους αγαπημένους μας ανθρώπους μέσα. Ναι, έχει τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η οποία ομάδα, εγώ πιστεύω όσοι μπήκαν να το ακούσουν, και είναι δύο συγκεκριμένοι σίγουρα άνθρωποι. Άντε ένας, γιατί ο ένας αυτός του άρεσε αυτά που είπαμε για αυτόν. Ναι, και έχει σκυπάρει όλο το podcast, πιστεύω. Έχει ακούσει λίγο την αρχή και έχει σκυπάρει όλο το podcast για να ακούσει εμάς. Λοιπόν, είναι η Μπασκετόσαυρη. Ναι. Ωραία. Με τον αξέχαστο και αείμνηστο. Όμορφο. Καλά, το πιο όμορφο άντρα τη Θεσσαλονίκη. Πέθανε ο άνθρωπο. Του πέθανε. Είναι ο Χοπτερίδη ο Ιωάννη. Χοπτερίδη, να ξέρει πάντω, έχω μια αδελφή. Άμα θε να σε δώσω. Αν και παντρεμένο μου παιδί κιόλα. Μα τι λε τώρα. Εντάξει, εγώ απλά το λέω. Το αφήνω στο τραπέζι. Και άμα θέλει. Α, κάτσε, νομίζω τώρα. Έτσι. Όχι. Λογικά η ίδια ομάδα. Σίγουρα η ίδια με ομάδα. Με Νίκο Στράτζαλ να τα μπουμπουνάει από την άλλη μπασκέτα. Ναι, ο Νίκο Στράτζαλ, ο οποίο έχει ξεκινήσει τρελή προετοιμασία, να ξέρεις. Έρχεται δυναμικό δηλαδή. Ναι. Θα σκάσει πολύ δυναμικό. Μάλιστα. Συν ότι κάνουν το πρώτο του φιλικό, νομίζω. Mm-hmm. Την Τετάρτη. Θυμόμαστε ομάδα. Στο κλασικό γήπεδο. Ναι. Ομάδα. Η ομάδα με την οποία θα παίξουμε. Για ψάξτε το λίγο. Ακουνήθηκε λίγο. Ναι, συγγνώμη. Ψάξτε το λίγο μέχρι να πω εγώ για το Χοπτερίδη. Λοιπόν, για πες λίγο για τον αφό. Ο Mr. Airball, ωραία, ο οποίος βγαίνει ευθυδιασμό μόνος του με lay-up και το χάνει. Η μπάλα δεν φτάνει. Δηλαδή χτυπάει τα μπλοκ και φεύγει στο κέντρο. Ο οποίος όμως είναι μεγάλος συλλέξης παπουτσιών. Έχει σκάσει με κόμπι 8 μόλις είχαν πρωτοβγεί. Ισχύει. Ο άτυχος δεν τα πρόλαβε και αναγκάστηκε να τα πάρει πιο ακριβά. Και το πρώτο φιλικό, φίλε μου, θα είναι με την. Από τις πιο παλιές ομάδες, και αυτή η γυραιή ομάδα, σε Dream Team. Με στην Dream Team. Τις νέες φιλικό. Πάπιες, θα πω εγώ. Ωραίο φιλικό. Δεν ξέρω αν το τονίσατε, το κοινό είναι πάπιες. Εγώ ασχολούμαι με άλλο πράγμα. Πιστός σε αυτό που με είπες, θα κλείσουμε με ένα ρητό. Μην αγχώνεσαι. Το έχει βρεθεί ήδη. Μην αγχώνεσαι. Να πούμε ότι με τις ομάδες έχουμε τελειώσει πλέον. Αλλά εντάξει, λοιπόν, Μπασκετόσαυροι, οι οποίοι είπαμε. Είναι άτυχη ομάδα, εγώ μπορώ να πω. Γιατί έχει πάει με τελικούς, έχει αποκλειστεί. Εντάξει, παρέα αυτοί, γνωστοί, συμπαίχτες γιατί έχουν κατέβει σε πρωταθλήματα μαζί. Ναι, το κλασικό το πιστολέρο είναι ο ένας, εντάξει, δεν χρειάζεται να το λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Χοπτερίδης. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Όχι, λοιπόν, η μορφή είναι ο Χοπτερίδης. Είναι ο προπονητής, παύλα πρόεδρος, ο. Πώς τον λένε, Πρεβενάς. Ναι, Πρεβενάς. Λεωνίδας Πρεβενάς. Ο οποίος είναι προπονητής στον Γούσου. Εννοείται. Ο παίχτης του και συμπαίχτης του Νίκο Στράτζαλ στο βαρύ πυροβολικό. Στο γούσο έτσι γίνεται και φερμένα, στο γενικό σύλλογο. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις πιο. Ναι, ναι. Να μην δώσουμε στίγμα, όχι τίποτα. Να μην δώσουμε στίγμα, παιδιά. Να αναφερθούν μόνοι τους. Ο Νίκος Χατζηβέτας, ο μικρός Νίκος Χατζηβέτας, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα παίξει το Winter, είναι ένα ερώτημα. Και Χριστοδουλίδης, που το γιο του τον έφερε στην κατασκήνωση μαζί με τον συμπαίχτη του τον Ρίγα. Φέραν τα παιδιά στην κατασκήνωση με προπονητή ΣΤΕΑΕ. Δεν τα αποχωρήσανε στη μέση κατασκήνωση τα παιδιά δυστυχώς. Και μου είπαν να τους δίνουν σφαλιάρες.
Λοιπόν, εντάξει, αγαπημένη ομάδα. Αυτά, 43 ομάδες στην Τιβέλα. Και θέλω τώρα, και θα με σχολιάσουν σίγουρα την Τετάρτη, αν έχει βγει το podcast. Πιστεύω ότι θα έχει βγει αύριο ή μεθαύριο. Θα μας σχολιάσουν σίγουρα. Ξέρετε, παιδιά, εντάξει. Θα σας σχολιάσουμε περισσότερο μέσα στη σεζόν, με ό,τι δούμε. Ειδικά σαν χοπτερίδι, ξέρεις, θα σε πάμε μέχρι τέλους, όπως λέει το τραγούδι. Όπου το επιζητεί κιόλας. Το επιζητεί μόνος, εντάξει, για το θέλει. Δηλαδή με έπιανε στο γήπεδο και έλεγε, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα πεις αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, και με έλεγε, θέλω να πείτε αυτά, αυτά. Άστο επάνω μας. Γιάννη, μην αγχώνεσαι, νομίζω να σας αφήσουμε. από το νιχάκι, φίλο, το μικρό πόδι, μέχρι την τελευταία τρίχα θα σε πιάσουμε. Αλήθεια, λοιπόν. Λοιπόν, αυτά, αλλά πώς κλείνουμε τελικά. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε. Σίγουρα με το καλωσόρισμα των καινούριων ομάδων. Ναι, με καλή επιτυχία. Λίγο μεγαλύτερη καλή επιτυχία στις καινούριες ομάδες. Καθώς όπως έχουμε πει, είναι δύσκολο πολλές φορές ακόμα και για αυτές. Να μαζευτούν στους αγώνες, το ένα, το άλλο. Πάρα πολλά. Καλή επιτυχία επίσης θα δώσουμε και στις ομάδες που συνεχίζουν στο μπασκετάκι. Σε αυτές που έχουν στόχους. Που ανανέωσαν το ραντεβού. Που ανανέωσαν το ραντεβού τους για ακόμα μια χρονιά. Και σας αγαπάμε όπως μας αγαπάτε εσείς. Ωραία. Σας αγαπάμε όπως αγαπάμε το Γιάννη Χωτερίδη. Ναι, 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 ναι. Και όπως αγαπάει αυτός εμάς. Αν μας αγαπάει. Το καλό που του θέλω. Το καλό που του θέλουμε. Όπως αγαπάμε πολλούς ακόμα παίχτες. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και λοιπόν, φίλε μου, Alex Boom. Μην αγχώνεις. Θέλω να κλείσει ένα αφιερωμένο. Δηλαδή, ο λόγος της παρουσίας αυτού του podcast το συγκεκριμένο ήταν μόνο και μόνο αυτός. Για πες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το τέλος. Δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Ίσως είναι το τέλος της αρχής. Ψάξω. Τι είπε ο Μάστορας, παιδιά. Δεν το έχει πει ο Μάστορας. Δεν λέω ποιος μας είπε, ψαχτείτε. Μπορείς να με παραλάβεις από το γήπεδο της 14η, 11 η ώρα μόλις έχει τελειώσει το φιλικό, να ξέρεις, θα έχω κρεμαστεί. Ψαχτείτε ποιος το λέει αυτό. Ψαχτείτε ποιος το λέει, αλλά όσοι είστε, όσοι παίρνετε από αυτό, μην το ψάξετε καλύτερα. Ναι. Οπότε... Δεν το έχει πει ο συγκεκριμένος που νομίζετε να ξέρετε. Αν το έχει πει άλλος, τότε ψαχτείτε. Πρέπει να ψαχτούμε και εμείς. Να ψαχτούμε και εμείς για να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, από τον φίλο μας, τον τρίτο, τέταρτο, δεν θα μαλώσουμε αυτά. Ποιο άσχημο μπορεί να είμαι εγώ. Είναι γούστα αυτά, καθένα θα το κρίνει μόνο του. Λοιπόν, από Μιχάλη Κατσαρούλια, τον σύντροφό μας. Τον εγκαστρίμηθο της διοίκησης. Δηλαδή τον εντεταλμένο εδώ. Τον εντεταλμένο είναι η φίτσα. Τον οτακουστή. Τον οτακουστή, Alex Boom. Και από μένα τον. Πώς σε λένε? Το χάστη. Α, ωραία, ναι. Για να κάνουμε και να κλείσουμε τον κύκλο. Το βίσμα. Το βίσμα. Το Ρικάρντο Στεάι. Εντάξει, παιδιά, χωρίς βίσμα είπαμε, δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, από όλους εμάς, ευχόμαστε να ακούσετε όλο το πρώτο podcast. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά πάντα η αρχή είναι μεγάλη. Να το ευχαριστηθείτε φέτος. Να το ευχαριστηθείτε φέτος, αυτό σας ευχόμαστε, να περάσετε ωραία. Μακάρι να μην αποχωρήσει καμία ομάδα. Okay. Να μην υπάρχουν δυσκολίες, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Και ελπίζουμε να δούμε το πολύ ανταγωνιστικό νέο πρωτάθλημα της development. Και... από όλους εμάς, σας ευχόμαστε. Καλή αρχή. Καλή αρχή. Καλή συνέχεια. Το τέλος. Και δεν είναι καν το τέλος. Το είναι τέλος της αρχής. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάπως έτσι. Καλό πρωτάθλημα, παιδιά. Καλό πρωτάθλημα, θα τα πούμε εμείς στο επόμενο podcast.